Κάποια στοιχεία από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Αναστασιάδης στο Κυπριακό Πρακτορείο σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση ξένων χωρών και άσκηση για μια προσπάθεια, αν θέλετε, άσκηση της επίσης τους ως προς το να κινηθούν προς την Τουρκία για να επιτέλους να υποχωρήσει από αυτές τις απαράδεκτες αξιώσεις της, για να ανοίξει επιτέλους εκείνος ο δρόμος, εκείνο το μονοπάτι που παραμένει κλειστό προς την επίλυση του Κυπριακού. Επί του πρακτέου, πώς γίνεται αυτό, πώς μετουσιώνεται στην πράξη, είναι απλά μεταφέρουμε εμείς κάποια μηνύματα ή έχουμε ενδείξεις ότι πιάνει τόπο αυτή η πολιτική, αυτή η διπλωματία. Την επομένη της αποτυχίας στο Grand Montana, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε αμέσως επαφές με όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις και ταυτόχρονα και μαζί με την συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να δημιουργηθούν εκείνες οι προοπτικές επανέναξης των συνομιλιών μέσα στο πλαίσιο Κουτέρες και μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που γινόταν, έτσι ώστε να αλλάξει η θέση της Τουρκίας και να προετοιμαστεί μια πολύ καλύτερα προετοιμασμένη διάσκεψη για την Κύπρο, ώστε να έχει αποτέλεσμα αναφορικά με την κατάργηση των εγγύησεων, των επιβατικών δικαιωμάτων και την απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, σας λέω, αμέσως μετά την αποτυχία του Grand Montana και βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται πάρα πολύ απήχηση η θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για καλύτερη προετοιμασία μιας νέας διάσκεψης και ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω ότι έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι είναι έτοιμος μετά τις προεδρικές εκλογές να εμπλάκει και πάλι και να ξαναρχίσει συνομιλίες με τον τουρκοκύπριο ηγέτη για την εσωτερική πληγή του Κυπριακού. Μιλάτε για καλή προετοιμασία απαιτούμενη, ως προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει, να οδηγηθούμε και πάλι σε μια νέα διεθνή διάσκεψη στο Κυπριακό. Μιλούμε για μια καλή προετοιμασία ως εχέγγυο επιτυχίας μιας νέας διάσκεψης. Όχι ως προϋπόθεση. Δηλαδή θα ήταν καλά να πάμε καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν είναι προϋπόθεση. Είναι ψηλά φυσική ανάλυση των πραγματικότητων και αν θέλουμε πραγματικά και όσοι επιθυμούν πραγματικά να υπάρξει πρόοδος, να υπάρξει λύση στο Κυπριακό, νομίζω ότι κατανοούν αυτή την ανάγκη ως αυτή τη προετοιμασία ως εχέγγυου επιτυχίας μιας νέας διάσκεψης. Ξεκάθαρη η διευκρίνηση. Πού δεν προετοιμαστήκαμε καλά, ποιος δεν προετοιμάστηκε καλά πριν από την τελευταία διεθνή διάσκεψη? Κοιτάξτε, κυρία Χριστοφίδου, νομίζω ότι τα γεγονότα είναι γνωστά, τα έχουμε συζητήσει κάθε επανάληψη. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής της δικής σας. Νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει κάθε επανάληψη και εκείνο που είναι ζητούμενο είναι η Τουρκία στο τέλος της ημέρας, όχι μόνο θεωρητικά ή με ασαφείς διατυπώσεις, να αποδεχτεί την ανάγκη κατάργησης των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και της απόσυρσης όλων των στρατευμάτων των ξένων από το νησί, συμπεριλαμβανομένων και των δικών της, έτσι ώστε η Κύπρο να καταστεί ένα πραγματικό ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος που να δίνει ασφάλεια. Δεν μου απαντήσατε όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπαδόπουλε. Ποιος υπκεί και σε ποιο σημείο δεν είχαμε προετοιμαστεί καλά πριν από την προηγούμενη διάσκεψη? Ως προς την προετοιμασία, ως προς τις προθέσεις της Τουρκίας σε μια τέτοια διάσκεψη. Ως προς τις τελικές αποφάσεις που θα έπαιρνε η Τουρκία για μια τέτοια διάσκεψη. Εμείς όμως έπρεπε να προετοιμαστούμε καλά για τις προθέσεις της Τουρκίας? Έπρεπε να είχε γίνει προετοιμασία, το είχε καταλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από εκείνους που μεσολαβούσαν εκείνο το διάστημα και νομίζω ότι υπήρξε και μια προσπάθεια από μέρους της Αθήνας
να γίνει μια εργασία μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας πριν τη διάσκεψη, η οποία δεν κατέστη εφικτή εκείνη την περίοδο. Άρα το καλύτερα προετοιμασμένοι πάει κυρίως στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γιατί. Το καλύτερα προετοιμασμένοι πάει σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και άρα αυτή η διάσκεψη για την και Κύπρο. Του Προέδρου. Δεν αντιλαμβάνομαι τι προσπαθείτε να μου πείτε. Επειδή ερωτώ αυτό το ερώτημα σε πολλούς συνομιλητές και δεν... Θα ήθελε να έχει ανοιχτή επαφή με την Άγκυρα. Η Άγκυρα όμως δυστυχώς δεν συνομιλεί κατευθείαν μαζί μας. Αυτό όμως έγινε για πρώτη φορά επειδή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας στις δύο διασκέψεις που ήρθε στο τραπέζι των συνομιλίων η Άγκυρα για να συζητήσει το σκληρό πυρήνα του Κυπριακού που αρνείτον μέχρι σήμερα. Τον τερματισμό της εισβολής, της κατοχής των εγκυητικών επεμβατικών δικαιωμάτων και της απόσυσης των στρατευμάτων κατοχής. Δυστυχώς δεν καταλήξαμε γιατί η Άγκυρα επέμενε και είναι γνωστό αυτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο δείπνο στο κάδο Μοντανά ότι η θέση της είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν 15 χρόνια περίοδος παραμονής όλων των εγκυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων και στρατών σε μια δύναμη 1.800 σε βάση και μετά από 15 χρόνια να υπήρχε η δυνατότητα αναθεώρησης και όχι τερματισμού. Για αυτό το σημείο νομίζω θα σας προσκαλέσω και δημόσια από εβδομάδας εδώ στο στούντιο. Θα ήταν καλύτερα να τα πούμε από κοντά, γιατί θέλω να προχωρήσω ακόμα δύο σύντομες ερωτήσεις. Πώς απαντάει η κυβέρνηση στις επικρίσεις που δέχεται και από την αντιπολίτευση, αλλά και από την ιδιότητα του και ως υποψηφίου του κ. Αναστασιάδη από τα άλλα επιτελεία. Φαίνεται δεν έχουν πιστεί από τις διευκρινήσεις του Προέδρου για την δεικτική, όπως κατά την έκφραση του Προέδρου, αναφορά του σε ΑΟΣ της παρανόμου οντότητας και μάλιστα συγκεκριμένοι προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα αφήνοντας σκιές στα ότι ίσως και αυτές τέτοιου τύπου δηλώσεις να υποδηλώνουν και να κρύβουν μία αλλαγή πλεύσης στο Κυπριακό. Πώς απαντάτε στην αντιπολίτευση σε αυτές τις επικρίσεις? Κοιτάξτε, ούτε εγώ ούτε εσείς νομίζω θα αναμένετε από τα εκλογικά επιτελεία τρεις εβδομάδες πριν από την κάλπη εν μέσω κορύφωσης προεκλογικής περίοδου να βγουν και να πούν ναι, ξέρετε, η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας διαβάστηκε αποσπασματικά και παραποιήθηκε. Είναι όλα μέσα στο προεκλογικό παιχνίδι. Φτάνει φυσικά, κυρία Χριστοφίδου, αυτή η παραποίηση, αυτή η αν θέλετε διαστρέβλωση των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην υπερβαίνει τα εσκαμμένα όπως υπερεύει τα εσκαμμένα σε αυτή την περίπτωση, γιατί νομίζω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδείξει και η κυβέρνηση του αυτά τα 5 χρόνια ότι όχι μόνο διεκδικεί και περιφρονεί τα δικαιώματα του συνόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια της χώρας, αλλά έχει και αυτά θετικά αποτελέσματα επ' αυτού. Άρα απορρίπτεται τις αιχμές περί ότι κρύβονται ή υπάρχει μια κρυφή ατζέντα περί αλλαγής πλεύσης στο Κυπριακό στην πορεία. Μα κυρία Χριστοφίδου, θα υπήρχε κρυφή ατζέντα και αλλαγή ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήθελε να χαρίσει ΑΟΣ στο ψευδοκράτος και την ίδια ώρα τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους μήνες, να εργάζεται για κατάθεση συντεταγμένων ολόκληρης Κυπριακής ΑΟΣ στα Ηνωμένα Έθνη σε όλη την επικράτεια της χώρας και την Χερσαία και την Θαλάσσια επικράτεια της χώρας κατεχόμενη και μη. Και μάλιστα αυτή η δουλειά έγινε αθόρυβα, χωρίς την παροκρουσίες, μεθοδικά και στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, να πράττουμε πολύ περισσότερα και να μιλάμε λιγότερα ως ελάχιστα και καθόλου μέχρι να έχουμε αποτελέσματα. Άρα τα απορρίπτετε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα τα απορρίπτετε. Επειδή μου απαντήσατε με ερώτηση και χάθηκα σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι τα απορρίπτετε τα περί αλλαγής πλεύσης. Όχι μόνο δεν υπάρχει αλλαγής πλεύσης. Υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, κυρία Χριστοφίδου. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι η κυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη, αυτή η κυβέρνηση, που τα τελευταία. Τις τελευταίες ώρες κατηγορείται τάχα, παραποιώντας μια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, διαστρεβλώνοντας συμπλήρως, ότι τάχα θέλει να δώσει ΑΟΣ. Αντιθέτως, προχώρησε εδώ και αρκετούς μήνες
και προετοίμασε περιστατωμένα, επιστημονικά, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συντεταγμένες για να κατατεθούν στα Ηνωμένα Έθνη για ολόκληρη την ΑΟΣ της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατεχόμενη και μη. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μέσα στον Οκτώβριο και αποστάλληκε περίπου τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν σημεία επαφής στην θάλασσα και με την Ελλάδα και ζητούμε τις απόψεις της για να τις λάβουμε υπόψη, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε αυτές τις συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει εδώ και αρκετό καιρό αποδεικνύουν ότι ακριβώς το αντίθετο πράττει ο πρόεδρος Αναστασιάδης από αυτά που θέλουν να δεκοταλογήσουν, διαστρεβλώνοντας και παραποιώντας μια δήλωση του, παίρνοντας αποσπασματικά μια γραμμή από το σύνολο των δηλώσεων του, για να αποδείξουν ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης τάχα θέλει να χαρίσει ΑΟΣ στους Τουρκοκυπρίους και στο ψευδοκράτος. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν και αν ναι, με ποιο τρόπο τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων μετά την εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα ο κινδυνός να επικρατήσουν εθνικιστικά στοιχεία και να είναι ακόμη πιο δύσκολη η προσπάθεια που γίνεται. Γι' αυτό ο παράνας χρόνος, κυρία Χριστοφίδη, είναι πάρα πολύ σημαντικός στην προσπάθεια της επίλυσης του Κυπριακού και οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι αν επικρατήσουν εθνικιστικές τάσεις, εθνικιστικά στοιχεία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, παρόλο που είναι εκλογές οι οποίες δεν επηρεάζουν το θέμα της ηγεσίας τους αυτή τη στιγμή, θα δημιουργούν συνθήκες πολύ πιο δύσκολες για αυτόν που διαπραγματεύεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Και εγώ, κυρία Χριστοφίδου. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στο Σούτιο.